Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, καλημέρα, κύριε Σκουρή. Λοιπόν, λέγαμε χθες για το ότι βγήκαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το φορολογικό νομοσχέδιο. Και επειδή σας έχουμε ακούσει να τοποθετήσετε και εσείς για το κομμάτι αυτό, θα θέλαμε να μας πείτε τι γίνεται τώρα. Και υπάρχει και μια προσφυγή. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ή ετοιμάζεται να γίνει για το θέμα αυτό. Εχθές προσφυγή είχαμε. Α, την προσφυγή, ωραία, ωραία. Εχθές κατατέθηκε η προσφυγή. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ξέρετε, ξεκινήσαμε 5. Και τελικά σήμερα το σύνολο αυτό που καταθέτει η προσφυγή είναι 25. Δηλαδή είναι κάθε κομμάτι από τις ελεύθερες επαγγελματίες και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ένας κλάδος ο οποίος δεν έχει σήμερα συνυπογράψει αυτή την προσφυγή. Ναι. Τώρα αυτό και έχει τη σημασία του, γιατί ξέρετε, αν κάτι είναι δίκαιο, έτσι, τότε έχει καθολική είναι η διαφωνία μαζί του. Ενώ αν ήταν κάτι το οποίο ήταν, αν θέλετε, λίγο μικροκομματικό, δεν θα μπορούσε να έχει τόσο μεγάλη αποδοχή. Το δεύτερο στοιχείο που θυμίζω για την κατάθεση είναι ότι τόσο ο κύριος Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Μέγαλος Βενιζέλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Φορτσάκης, ήταν οι τρεις οι οποίοι έχουν αποφανθεί για την αντισυνταγματικότητα του νόμου. Ναι. Χτες λοιπόν έγινε. Μάλιστα, ο κύριος Φορτσάκης δεν είναι και ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιμεληθεί για την προσφυγή αυτή, ή κάνω λάθος? Πολύ σωστά. Ναι, ο κύριος Φορτσάκης αυτός που έχει επιμεληθεί. Ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ναι, καθηγητής, έτσι, ακαδημαϊκός. Ναι. Ορίστε. Ναι. Άρα λοιπόν μπαίνουμε πρώτα στο τυπικό μέρος, το οποίο βεβαίως δεν περιμένουμε ότι η απόφαση θα πάρθει αύριο, γιατί ξέρετε από τη στιγμή που η απόφαση θα πάρει την απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αμέσως μετά, και έχει σημασία του για το λέω, για να μπορέσει κάποιος να δικαιωθεί, ένας-ένας από αυτούς θα πρέπει να προσφύγει, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη δουλειά, ένας-ένας από αυτούς να υπογράψει και να προσφύγει κατά του νόμου. Ναι. Εφόσον, θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμη και σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι τόσο απλή όσο στην αρχή φαίνεται και έχει πραγματικά βάθος. Αυτό όμως που ενδιαφέρει είναι ότι νομίζω ότι είδε τα μέσα μετά τις ευρωεκλογές, ο Πρωθυπουργός, το αρμόδιο Υπουργείο το συζητάνε. Δηλαδή αρχίζουν ότι υπάρχει συζήτηση για το αν θα πρέπει να κατέβει το τεκμαρτό, αν θα πρέπει να μην έχουμε κοινά συζητάνε τώρα, από χρόνο σε χρόνο. Ναι. Άρα έρχονται σε μια συζήτηση και εμείς θετικά το βλέπουμε. Και ο Άγιος Φοβέρα θέλει, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Ακριβώς. Και ήδη ετοιμάζουμε, σας αποκαλύπτω και λέμε με βάση αυτό όλων, εμείς λέμε ελάτε σήμερα να κάνουμε μια συνάντηση είτε με τον Πρωθυπουργό είτε με τον κύριο Χατζηδάκη για να δούμε ουσιαστικά να βρεθεί μια λύση, γιατί ξέρετε αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιληφθεί ο ελεύθερος επαγγελματίας ποιο είναι το μέγεθος του νέου νόμου. Γιατί μόλις 10% έχει κάνει ακόμα δήλωση. Ναι. Το υπόλοιπο θα κάνει δήλωση τον επόμενο 1,5 μήνα. Δηλαδή για να καταλάβει ποιο είναι το ποσό που καλύτερα να πληρώσει. Αυτό όμως είναι το λιγότερο. Εγώ, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας τηλεοπτική, κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή, τι είχα πει, αν θυμάστε, ότι εγώ δεν έχω τεράστια διαφωνία με το 10.950. Το φοβερό της ιστορίας είναι αυτό που νομίζω, και αυτό ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο περιμένουμε παραπάνω να ληφθεί υπόψη στην προσφυγή, είναι δεν μπορείς να λες έναν επιχειρηματία ότι κάθε χρόνο αυξάνει το κέρδος. Αυτό είναι αδιανόητο. Μια επιχείρηση έχει κέρδη, έχει ζημίες, έχει σωστές μαθημένες αποφάσεις. Σα λέω για μένα, κατά τη γνώμη μου, ποιο είναι το σοβαρότερο στοιχείο. Που στις τριετίες αυτές που κάθε για κάθε τριετία περνάει, ανεβαίνει και το ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσουν, αυτό λέτε? Όχι μόνο αυτό, αν αυξηθεί ο μισθός του εργαζόμενου, αυξάνεται το ποσοστό των εσόδων που προβλέπει ο νόμος, αν ο μέσος όρος του κλάδου ανεβαίνει. Είναι αυθαίρετο, είναι αυθαίρετο, λέτε αυτό, είναι αυθαίρετο, λέτε αυτό, έτσι? Μα δεν είναι αυθαίρετο. Ναι, ναι. Εάν ήταν τόσο δεδομένο, κύριε Ξενάκη, ότι υπάρχει τόσο επιχειρήμα, είναι... Όλες τα πηγαίναν καλά. Ναι. Βέβαια. Ναι. Τότε όλες... θα λέγαμε δεν έπρεπε χρέες επιχειρήσεις. Όλες τα πηγαίναν καλά. Ναι. Θα σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχει άλλη χώρα της Ευρώπης που έχει παραπέρι νόμο? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Εσείς το ξέρετε, δεν υπάρχει, λέτε. Αν υπάρχει άλλη χώρα της Ευρώπης που να έχει μια φιλοσοφία του νόμου, γιατί αυτό είναι επιτυχία, δεν είναι επιτυχία. Εσείς επειδή καταλάβατε, από ό,τι και εμείς το καταλάβαμε, το πρώτο βράδυ το καταλάβαμε, την πρώτη συνέντευξη του Πρωθυπουργού καταλάβαμε ότι θα υπάρχουν αλλαγές στο νόμο αυτό. Έχετε καταλάβει σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτές οι αλλαγές που σκέφτεται το Υπουργείο Οικονομικών, που ενδιαφέρει και τον πολύ κόσμο? Και αν αυτό δεν θα αφορά, φαντάζομαι, τις φετινές δηλώσεις, έτσι δεν είναι? Ούτε και αυτό το ξέρω, γιατί εάν δεν αφορά και τις φετινές δηλώσεις, κάτι θα βρεθεί ένα μείγμα. Αυτό μπορώ να σας πω είναι, η άποψή μου είναι ότι αυτό το δεύτερο σκέλος που σας είπα, δηλαδή ότι δεν μπορεί
κάθε χρόνο να αυξάνουν τα έσοδα. Αυτό είναι απίστευτο. Αυτό για εσάς είναι πιο βασικό από το ποσό που έχει μπει ως πλαφόν αυτά τα 1950, ναι. Γιατί, για μένα ναι, νομίζω ότι εκεί θα δοθεί, θα καταργηθεί αυτό, αυτή η διακτήμησή μου. Γιατί αυτό είναι βασικά και το πιο, πιο δύσκολο, το πιο σκληρό για μια επιχείρηση για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μάλιστα. Θα κρατήσει σταθερά το κομμάτι του τετμαρτού, στο οποίο βέβαια διαφωνούμε, και θα ρίξει το βάρος αυτό το οποίο είναι πραγματικά αυθαίρετο και δεν έχει καμία λογική. Ναι. Μάλιστα. Να το δούμε λοιπόν αυτό. Να σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά.